εισέλθουμε στο εσωτερικό του ναού και να θαυμάσουμε από κοντά το τρισελεφάντινο άγαλμα μας του Δία. Το περίφημο δημιούργημα του Φιδία, το μεγαλύτερο γλύπτη της κλασικής εποχής, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας που προσεχώς θα αρχίσει και επίσημα να λειτουργεί στο Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεναγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης μαθήτριες και μαθητές από το Γυμνάσιο Κονταριώτισσας Δήμου Δύου Ολύμπου. Οι προβολές εικονικής πραγματικότητας που έγιναν δοκιμαστικά με την παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών από το Γυμνάσιο Κονταριώτισσας περιλαμβάνουν σειρά ιστορικών και εκπαιδευτικών δημιουργιών, κυρίως από την αρχαιότητα και απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. Την επίσκεψη δύο τμήματων μαθητών του Γυμνασίου Κονταριώτισσας και των Συνοδών Εκπαιδευτικών τους υποδέχτηκε στην είσοδο του Αλεξανδρίου Ιδρύματος ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Κασνταρίδης, ο οποίος είναι και διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας. Ο κύριος Κασνταρίδης, αφού καλωσόρισε μαθητές και εκπαιδευτικούς, τους ενημέρωσε για λίγο γύρω από το Ίδρυμα και τους σκοπούς του, αλλά και για τις νέες δράσεις του Αλεξανδρίου. Δεξιωνόμαστε σήμερα στο περίλαμπρο κτίριο του Αλεξάνδριου τους μαθητές του Γυμνασίου της Κονταριώτισσας. Όπως είχαμε πει, από τη στιγμή που ανέλαβε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αλεξάνδριου Διεθνούς Ιδρύματος και κάτω από την Προεδρία και την επίνευση του νέου Προέδρου, του κ. Πασχάλη Διονύση, στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα δώματα του Αλεξάνδριου Ιδρύματος. Μέσα στους στόχους αυτούς αναφέρεται και το ότι θα μπορούν να επισκέπτονται μαθητές από το τόπο μας, την Πιερία, την Κατερίνη και όχι μόνο, αλλά και από τη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα, να το επισκέπτονται, να ενημερώνονται, να ευαισθητοποιούνται γύρω από ζητήματα όχι μόνο πολιτιστικά, όχι μόνο ιστορικά, αλλά βαθύτατα εθνικά θέματα. Οι στόχοι του Ιδρύματος είναι η ανάδειξη της ζωής και του έργου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και να προβάλλουμε και τα εθνικά δίκαια του ελληνισμού, τα εθνικά δίκαια της Μακεδονίας. Θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα, παιδιά, οι καθηγήτριές σας έχετε να κάνετε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό. Εδώ και κάτω στο υπόλοιπο που θα πάτε σε λίγο, όλη αυτή η στοιχογραφία αναφέρεται στην εκπαίδευση που ξέρετε, παιδιά. Δεν είναι πολύ διαφορετική αυτή. Στη συνέχεια, η αρχαιολόγος και εκπαιδευτικός Διονυσία Τσίρου, προτού πραγματοποιήσει ξενάγηση γύρω από την προσωπικότητα, τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναφέρθηκε στο Διεθνές Ίδρυμα και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90, παρέμενε όμως για μια εικοσαετία περίπου ανενεργό, μέχρι ότου η νέα διοίκηση με πρόεδρο τον κύριο Διονύση Πασχάλη ανοίξει το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο στο κοινό. Το Αλεξάνδριο Ίδρυμα, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε το 1992 με σκοπό να γίνει ένα κέντρο έρευνας της ιστορίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και γενικότερα της εποχής του. Για πολλά χρόνια όμως έμεινε ανενεργό αυτό το κτίριο, κλειστό, και χάρη στις ακούραστες προσπάθειες του Προέδρου, του σημερινού Προέδρου του Ιδρύματος, του κ. Διονύση Πασχάλη, άνοιξε στο κοινό, γίνονται εκδηλώσεις και σχεδιάζονται, υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για την έρευνα του Αλεξάνδρου, για την εκπαίδευση των παιδιών και των Ελλήνων παιδιών της περιοχής μας αλλά και όλης της Ελλάδας, αλλά και των απόδημων, τα οποία θα έρχονται εδώ και θα κάνουν προγράμματα, αυτά τα λεγόμενα courses, και υπάρχουν πολλά σχέδια για το μέλλον. Ακολούθως, οι μαθήτρες και οι μαθητές οδηγήθηκαν σε ειδικό χώρο που γίνονται οι προβολές της εικονικής πραγματικότητας και παρακολούθησαν δύο δημιουργίες σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και με το σπίτι του Διονύσου στη Μακεδονία. Μεταφερόμαστε τώρα στην πέμπτη μέρα των αγώνων. Πλήθος ανθρώπου συγκεντρωνόταν μπροστά από τον ναό του Δία για να αποθεώσει τους νικητές. Οι νικητές φώναζαν «Την Ελλά καλήνικε», δηλαδή «Έχει ένδοξε νικητή και τον έραναν με φύλλα». Οι ίδιοι οι μαθητές οδηγήθηκαν και στον χώρο της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, όπου εκπώνησαν φύλλα εργασίας και αισθάνθηκαν σαν μικροί εξερευνητές, όπως είπε χαρακτηριστικά η εκπαιδευτικός Ευθυμία Καρτσιούκα, ενώ επίσης αναφέρθηκε στη σημασία ιστορικών και εκπαιδευτικών προβολών εικονικής πραγματικότητας, αλλά και της ξενάγησης που έγινε σχετικά με τη ζωή και τη δράση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επισημένοντας ότι αυτή η ιστορία αποτελεί και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
Εσύ το ξέρεις. Εντάξει, τι θα πρέπει να σκεφτεί να διαβάσω το παιδί. Για να τελειώσετε λοιπόν. Τώρα το τελειώνω. Κατά κύριο. Για να κάνουμε την παρουσίαση. Ορίστε η κάθε ομάδα τώρα θέλω να ορίσει, έχω ορίσει τον γραμματέα, αλλά θέλω να ορίσει Η αρχική σκέψη για την εκπαιδευτική επίσκεψη του γυμνασίου μας ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά το Διεθνές Ίδρυμα του Αλεξάνδρου, που ούτως ή άλλως αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. Οι μαθητές αρχικά ξαναγήθηκαν στη μόνιμη έκθεση που αφορά την ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη συνέχεια παρακολούθησαν σκηνές της αρχαιότητας μέσα από εικονικό κινηματογράφο. Επίσης, στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος εκπώνησαν φύλλα εργασίας και αισθάνθηκαν λίγο σαν μικροί ερευνητές. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, μπορώ να πω, και φεύγουμε αναμφισβήτητα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τέλος, ο διευθυντής του Γυμνασίου Κονταριώτισσας, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου, κ. Πασχάλη, για τις νέες δυνατότητες του Ιδρύματος, τον αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Κασδαρίδη, για την υποδοχή που έγινε, την κυρία Τσίρου για την ξενάγηση, αλλά και όσους όσοι συνέβαλαν στην εκπαιδευτική επιμόρφωση των μαθητών. Η παρουσία του Γυμνασίου Κονταριώτισσας τη φετινή χρονιά στο Αλεξάνδριο Ίδρυμα ήταν επιβεβλημένη. Για να γνωρίσουν οι μαθητές τα συντελούμενα στον τόπο τους. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Ιδρύματος, του Αλεξανδρίου Ιδρύματος, κύριο Πασχάλη Διονύσιο, καθώς και στους συνεργάτες του. Θέλω να ευχαριστήσω τον αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, κύριο και Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας κύριο Κασδαρίδη Γιάννη για την υποδοχή την οποία επεφύλαξε στους μαθητές του γυμνασίου. Καθώς να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Τσίρου για την ενημέρωση την οποία έκανε στους μαθητές μας. Επίσης την κυρία Σικρέτα Ιωάννα, συνεργάτη του Ιδρύματος για την παρουσίαση της εικονικής πραγματικότητας.